Δοξασμένο και ευλογημένο το όνομα του κυρίου μα, αγαπητά μου αδέρφια. Ευχαριστούμε τον κύριο και για αυτή την μέρα που μα χάρισε. Πάνω απ' όλα, έχω μεγάλη χαρά που βρίσκομαι σήμερα στον οίκο του κυρίου. Μετά από 4,5 εβδομάδε περίπου, λόγω αυτού του κορονοϊού, μα έχουν απογρεύσει να ερχόμαστε στι εκκλησίε να συναθριζόμαστε. Και όταν με ρώτησε ο αδερφό ότι θα έρθει να πει και σε ένα μήνυμα, Πώ πω, λέω, θα πάω πάλι στον οίκο του κυρίου. Και λέω στην συναδελφή τη ζωή, λέω όταν θα πάω στην εκκλησία, θα πάω να κάτσω στη θέση μου. Εκεί στο μαξιλαράκι μου, στον πάγκο μου, που έχω να πάω τέσσερις εβδομάδες, 4,5 εβδομάδες. Και μόλις ήρθα, εκεί πήγα κατευθείαν, άφησα τη γραφή μου, κάθισα και λέω, κύριε, σε ευχαριστώ. Γιατί δεν ξέρω, εκεί αισθάνομαι ότι είναι η θέση μου, ότι εκεί ανήκω, ευχαριστώ τον κύριο που με έδωσε αυτή τη θέση. Έτσι είναι αγαπητά μου αδέρφια σε πολλά πράγματα. Μπορώ να πω και όταν πηγαίνω και στους γονεί μου, με καλάνε για επίσκεψη ή για φαΐ και καθόμαστε στο τραπέζι για να φάμε όλοι μαζί, πάλι πηγαίνω και κάθομαι εκεί που καθόμουν πριν παντρευτώ, πριν φύγω από το σπίτι του πατρός μου. Πάλι εκεί όλοι έχουν την ίδια θέση. Κάθομαι στην ίδια καρέκλα, ο μπαμπάς κάθεται στην ίδια καρέκλα, η μαμά στην ίδια καρέκλα και θυμόμαστε τα παλιά και χαιρόμαστε. Έτσι είναι και στον οίκο του Κυρίου, αγαπητά μου αδερφιά. Έτσι αισθάνομαι ότι αυτή είναι η θέση μου. Εδώ ανήκω και τον ευχαριστώ τον Κύριο και τον δοξάζω. Να μείνουμε, αγαπητά μου αδερφιά, να μείνουμε, να κρατήσουμε αυτά που μας έδωσε ο Κύριος. Έστω και αυτή τη θέση, τη σωτηρία της ψυχής μας, να την κρατήσουμε, αγαπητά μου αδερφιά, μέχρι το τέλος. Και τώρα μπορώ να πω είναι και δύσκολες μέρες, ε που δεν μπορούμε να μαζευτούμε στις εκκλησίες, δεν μπορούμε να έχουμε κοινωνίες με τα πολλά πράγματα. Αλλά αγαπητά μου αδέρφια, να μείνουμε, να μείνουμε μέχρι το τέλος. Για να μπορούμε να δούμε μια μέρα το πρόσωπο του Κυρίου μας. Και πάνω σε αυτό θα ήθελα να διαβάσω κάτι αγαπητά μου αδέρφια. Σελίδα 919, είναι το ΙΓ κεφάλαιο, από το 22 εδάφιο, μέχρι και το 30. 919 σελίδα, κατά ο Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο, 22 εδάφιο, μέχρι και το 30. Και διήγητο ο τασπολής και κόμμας διδάσκων και οδηπόρων εις Ιερουσαλήμ. Είπε δε της προς αυτόν, κύριε ολίγη, άρα είναι ισοζωμένη. Ο δε είπε προς αυτόν, αγωνίζεστε να εισέλθετε δια της στενής πύλης, διότι πολύ σας λέγω θέλω συζητήσει να εισέλθω και δεν θέλω σε δυνηθεί. Αφού σηκωθεί ο οικοδεσπότης και αποκλειστεί τη θύρα και αρχίσετε να στέκεστε έξω και να κρούτε την θύρα λέγοντες «Κύριε, Κύριε, άνοιξον εις και εκείνος αποκριθεί σας είπε, «Δεν σας εξεύρω, πόθεν είστε». Τότε θέλετε αρχίσει να λέγεται «εφάγομεν έμπροσθέν σου και πίωμεν και εν τες πλατείες ημών εδίδαξας». Και θέλει πει «σας λέγω δεν σας εξεύρω πόθεν είστε, φύγετε από εμού πάντες οι εργάτες της αδικίας». Εκεί θέλει είστε ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων όταν ειδείτε τον Αβραάμ και τον Ισά και τον Ιακώβ και πάντα στους προφήτας εν τη βασιλεία του Θεού. Εαυτούς δε εκβάλλωμένους έξω. Και θέλουσιν έλθεια από ανατολα, ανατολών και δυσμών και από βορρά και νότου και θέλουσι καθίσει εν τη βασιλεία του Θεού. Και δου είναι έσχατη ό,τι είναι είστε έσχατη μέχρι και είναι πρωτη ό,τι είναι είστε έσχατη. Μέχρι και αγαπητά μου αδέρφια, τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε για τον Λόγο του τον Άγιο. Γιατί είναι ζωντανό, γιατί είναι αληθινό, γιατί μα μιλάει μέσα στι καρδιέ μα, μέσα στην ψυχή μα, μα δίνει μαθήματα, μα δίνει μηνύματα. Αυτή είναι η τροφή μα, ε, αγαπητά μου αδέρφια. Και πολλέ φορέ όταν κάθομαι και διαβάζω και παίρνω μηνύματα από τον Θεό, λέω: Κύριε, σε ευχαριστώ. Κύριε, σε ευχαριστώ που με φανερώνει το λόγο σου. Σε ευχαριστώ. Και όταν διάβασα αυτό εδώ το κομμάτι, αγαπητά μου αδέρφια μου έμεινε πάρα πολύ μέσα στην καρδία το εδάφιο 24. Κοιτάξτε τι λέει. Αγωνίζεστε να εισέλθετε τη στενή πύλη. Διότι πολλοί σα λέγω θέλω σε ζητήσει να εισέλθω και δεν θέλω σε δανειθεί. Να αγωνιστούμε αγαπητά μου αδέρφια αυτό τον καλό αγώνα, το στενό το δρόμο, τον αναφορικό δρόμο, τον δύσκολο το δρόμο, Μα δεν μπορώ άλλο, μα, μα ε, υπάρχουν πέτρες, μα σκόνταψα. Συνέχισε, συνέχισε αυτόν τον αγώνα. Αγαπητά μου αδέρφια, πρέπει να μείνουμε. Ο επόμενος μέχρι τέλος, αυτός θέλει σωθεί, αυτός θέλει δει το πρόσωπο του Κυρίου αγαπητά μου αδέρφια. Αυτός που θα μείνει μέχρι το τέλος. Και όχι αγαπητά μου αδέρφια, αυτός που ξεκίνησε και στη μέση του δρόμου τα άφησε και τα παράτησε. Αυτός που θα μείνει μέχρι τέλος. Και όχι μόνο να μείνω μέχρι τέλος, αλλά αγαπητά μου αδέρφια, να, να αγωνιστώ αξίως, έτσι όπως θέλει ο Κύριος, νόμιμα, έτσι όπως θέλει, έτσι όπως μας λέει ο, λόγο Λόγος του Θεού, για να μπορούμε να εσέλθουμε από τη στενή πύλη, αγαπητά μου αδέρφια. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε που μας δίνει αυτή την εξουσία να αγωνιστούμε αυτόν τον καλόν αγώνα και με τη χάρη Του και με τη βοήθειά Του να τερματίσουμε αγαπητά μου αδερφιά και να βρεθούμε μια μέρα έτοιμοι και να ακούσουμε το έλθε δούλη πιστέχει αγαθέ είσαι έλθε στη χαρά του Κυρίου σου Μπε μέσα έλα να μπούμε μέσα αγαπητά μου αδερφιά να λάβουμε την αιώνια ζωή γιατί θα υπάρχουν και αυτό που θα, θα υπάρχουν άτομα που θα βρούνε την, την πόρτα ανοιχτή, αλλά θα υπάρχουν και, και άτομα που θα βρούνε την πόρτα κλειστή, αγαπητά μου αδερφιά. Που θα νομίζουν από τον εαυτό τους ότι είναι καλά, αλλά δεν ήτανε ενώ που του Κυρίου. Προστάζω στο Θεό, στα μάτια του Θεού δεν ήτανε έτοιμοι. Μα Κοιτάξτε τι λέει στο 25. Αφού είσαι 22 ο οικοδοσπότης και αποκλείσει την θύρα και αρχίσετε να στέκεστε έξω και να κρούτε την θύρα λέγοντες θα χτυπάνε την πόρτα. Θα χτυπάνε την πόρτα, θα κλείσει η πόρτα, ο κύριος θα την κλείσει την πόρτα και θα λένε άνοιξον, άνοιξον είσαι εμάς. Και κοιτάξτε τι λέει πιο κάτω, κύριε Κύριε άνοιξον είσαι εμάς. Και Κύριος αποκριθείς σας είπε δεν σας εξεύρω πόθεν είστε. Μη το να γίνει αυτό εις εμάς αγαπητά μου αδέρφια. Μη το να πει ο Κύριος εις εμάς φύγετε από μου. Δεν σας εξεύρω ποιος είσαι. Δεν σε ξέρω ποιος είσαι. φύγει από μου ο εργαζόμενος στην ανομία. Πω πω. Και τότε θέλετε αρχίσει να λέγεται εφάγομαι εμπροσθέ σου και πείομαι και εν τες πλατείες ημών δίδαξα Και θέλουμε πει ε. Ερχόμασταν στην Εκκλησία, κύριε, προφητεύαμε, προσευχόμασταν, ακούγαμε τον λόγο σου, τρέχαμε στο, στο έργο σου, ε, διδάσκαμε, φέρναμε μηνύματα, προφητεύαμε, νηστεύαμε. Φύγετε από εμού εξα, οι εργαζόμενοι την ανομία. Να αγωνιστούμε αγαπητά μου αδέρφια, με ό,τι έχουμε και δεν έχουμε, με, με, όλη τη δυνάμη μας αγαπητά μου αδέρφια. Να μείνουμε στα πόδια του Κυρίου στην Εκκλησία Του, στο Λόγο Του, τον Άγιο, στο κεγραμμένο αγαπητά μου αδέρφια. Και κοιτάξτε τι θα γίνει μετά, εκεί θέλει είστε ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων, όταν δείτε τον Αβραάμ και τον Ισάκ και τον Ιακώβ και πάντα στους προφήτες, εν τη βασιλεία του Θεού, αυτούς, δε εκβαλόμενους έξω. Θα κλαίμε μαύρο δάκρυ αγαπητά μου αδέρφια. Αλλά τότε θα είναι όλα αργά. Τώρα, τώρα, σήμερα, όχι το εχθές, όχι το αύριο, όχι το μεθαύριο, σήμερα να πάρουμε σταθερή απόφαση, σήμερα να κάνουμε μετάνοια, σήμερα να πλησιάσουμε να πάμε ενώπιον του Θεού και να του πούμε «Κύριε, εδώ είμαι, μέχρι σήμερα έκανα αυτό και πολλές φορές βρίσκω και εγώ τον εαυτό μου σε, σε, σε αδυναμία, σε, σε, με, με λατώματα λατώματα. Λέω, κύριε, ξέρω, βαδίζω ότι... Αλλά έχω ακόμα ε, αδυναμίε, έχω λατώματα, έχω λάθη, πάρτα. Και καλά είναι ο, 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 όταν ο άνθρωπος, αγαπητά μου αδέρφια, παίρνει χαμπάρι τα λάθη του. Βλέπει την καρδιά του. Και έτσι θέλει ο Κύριος να, να τον πλησιάζουμε τον Κύριο με ειλικρινή καρδία και ανοιχτή καρδιά και να πούμε Κύριε αυτό είμαι και αυτό έχω πάρει και εγώ αδερφιά μου έχω καταλάβει ότι όταν πάω με ταπεινή καρδιά και ανοιχτή καρδιά ενώπιου του Θεού τότε έρχεται η παρουσία του Θεού έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και με πληρώνει στην προσευχή με Πνεύμα Άγιο και έρχεται πάλι έτσι η δύναμη του Θεού η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου και με, και με, και με ξαναοικοδομεί με ξανασηκώνει με ξαναδιορθώνει με δυναμώνει ενώ άμα πάω με υπερηφάνεια, δόξα τω Θεώ, καλά είμαι. Και φέρνω μεγάλες προσευχές και λέω, Κύριε, νηστεύω τόσες φορές, δίνω τόσες συνεισφορές, κάνω αυτό, κάνω το άλλο. Όλα τα ξέρει ο Κύριος. Βλέπει το τι κάνω και τι δεν κάνω. Βλέπει ο Κύριος τι δύναμη έχει και τι δεν έχω, αγαπητά μου αδέρφια. Δεν χρειάζεται να το λέμε και να το φωνάζουμε δεξιά και αριστερά, εγώ έκανα αυτό, εγώ έκανα το άλλο. Η αριστερή σου να μην ξέρει τι κάνει το δεξί σου χέρι λέει. Ο κύριο ξέρει. Κάντο εσύ εν κρυπτό και ο κύριο θα κάνει φανερό τα δικά του πράγματα. Και αυτό θέλουμε στη ζωή μας. Να βλέπουμε το χέρι του Κυρίου με δύναμη. Να ενεργήσει η ζωή μας αγαπητά ομαδάλ. Και αυτό δεν θέλουμε. Θέλουμε να ενεργούν να οι ευλογίε του Κυρίου. Ή το χέρι του Θεού με μπορώ να πω πολύ καλά ξέρουμε και στα παιδιά μας ότι όταν είναι άτακτα πολλές φορές θα μαλώνουμε. Και αυτό φαίνεται αγαπητά μου αδέρφια. Μπορεί ο Κύριος να μας μαλώσει κάμια στιγμή. Επειδή, επειδή δεν προχωράμε έτσι όπως θέλει αυτός και αυτό πάλι είναι για το καλό μας. Για το καλό μας. Γιατί σου λέει δεν προχωράς καλά. Διορθώσου. Γιατί άμα δεν διορθωθείς θα χαθείς. Θα, θα βρεις την πόρτα κλειστή διορθώσου και τον ευχαριστούμε τον Κύριο. Και να μην λέμε, ο Κύριε βαρεί το χέρι σου, τσουζι, Όχι, να τον πούμε ευχαριστώ, όχι μόνο ευχαριστώ στις ευλογίες του και στο δόξα, αλληλούια". Αλλά να τον ευχαριστούμε και, και να τον λέμε και σ' αγαπώ και για τις δοκιμασίες του και για το χέρι του που μας διορθώνει και μας βάζει πάλι στο, σωστο, στο ενώ, το, 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 το σωστό το δρόμο. Αγαπητά μου αδέρφια, γιατί άμα μας αφήσει ο Κύριος εντελώ τελός ελεύθερος και δεν μας στριμώνει έτσι λίγο και μας βάλει έτσι λίγες δοκιμασίες και, και εξετάσεις και δοκιμασίες, θα νομίζουμε ότι είναι όλα δόξα, αλληλούια, μέλι και γάλα. Αλλά δεν είναι έτσι πολλές φορές τα πράγματα αγαπητά μου αδέρφια. Να μείνουμε, να μείνουμε ταπεινά, να αγωνιστούμε αυτόν τον καλό αγώνα αγαπητά μου αδερφέ, μέχρι τέλος. Βλέπουμε πολλές φορές τις καρδιές μας να φουσκώνουνε. Εγώ πάω πέντε φορές την εβδομάδα στην εκκλησία, δόξα τω Θεώ, καλά είμαι. Ναι, πας πέντε φορές την εβδομάδα, αλλά καταλαλείς, αλλά σκέφτεσαι πονηρά, αλλά ε, κάνεις το ένα, βλέπεις, μιλάς. Δεν είναι μόνο αγαπητά μου αδέρφια, οι βαριέ αμαρτίε, οι πορνίε, οι μυχίε, οι, οι δεν ξέρω εγώ τι. Να βλέπουμε και τι μικρέ αλόπικε αγαπητά μου αδέρφια. Γιατί αυτέ, αυτέ να κάνουν από κάτω τον καρπό και χαλάνε. Χαλάνε όλο το φυτό, όλο τον καρπό. Και μετά θα βρούμε εμεί. Την πόρτα κλειστή αγαπητά μου αδέρφια. Μη γέννητο, μη γέννητο τόσα χρόνια, τόσο κόπος, τόσος αγώνας να πάει χαμένος αγαπητά μου αδέρφια. Να μην μας βάλει ο πονηρός σε ύπνο, σε ύπνο βαθύ ότι δόξα, αλληλούια είμαστε καλά. Να μείνουμε αγαπητά μου αδέρφια. Και πάνω σε αυτά, στο, στο, στον, στον ύπνο το βαθύ και σε αυτά, θα ήθελα να διαβάσω κάτι, κάτι άλλο, πάλι στον καταλογικά Ευαγγέλιο. Είναι 928 σελίδα. Είναι το ΙΑ κεφάλαιο, 928 σελίδα, το 34 εδάφριο. 34 εδάφιο, 928 σελίδα, κάτω αριστερά. Προσέχετε, διέσαι αυτούς, μήποτε βαρύνθωσιν οι καρδία σα από κρεπάλες και μέθες και μέρημνων βιωτικών και επέλθει ευνηδίως εφημάς η μέρα εκείνη διότι ο Σπάγης θέλει επέλθει επί πάντα στους καθημένους επί προσώπου πάσης της γης. Αγρυπνείτε λοιπόν δεόμενοι εν παντή καιρό, για να καταξιωθείτε, να εκφύγετε πάντα ταύτα τα μέλλοντα να γίνωση και να σταθείτε έμπροσθεν του ίου του ανθρώπου. Μέχρι και αγαπητά αδερφιά, να προσέξουμε, κοιτάξτε πώς ξεκινάει το 34, προσέχετε δε εαυτούς να προσέξουμε τους εαυτούς μας την καρδία μας να προσέξουμε πως τι έχουμε μέσα στην καρδία μας διότι από αυτήν βγαίνουν όλες οι εκβάσεις της ζωής από την καρδία βγαίνουν όλα και από το περίσσευμα της καρδίας μιλάει και το στόμα να ξομολογούμε την καρδία μας ενώ από του Κυρίου και να, να την αφήσουμε ελεύθερη να πούμε Κύριε πάρε όλη την καρδιά μου εργάσου την εσύ καθάρισέ την εσύ βγάλε το κάθε τι που σε εμποδίζει που σε ενοχλεί που, σε, που, που με μειώνει που με εμποδίζει να αναγεμίσει βγάλε το κάθε τι που δεν είναι δικό σου γιατί πολλές φορές έχουμε και πολλά πράγματα ακόμα μέσα μας αγαπητά μου, και δεν τα αφήνουμε ο Θεός θέλει να τα βγάλει αλλά εμείς ε, εντάξει μωρέ, δεν πειράζει, δεν πειράζει να πάω να παίξω και λίγο μπάλα, να πάω να δω, δεν πειράζει, δεν λέμε ότι πειράζει. Αλλά, ώρα εκκλησίας άμα πάω και τρέχω, δεν ξέρω εγώ τι, στα χόμπι μου, στα, δεν ξέρω εγώ στις βόλτες μου, είναι βάρες το αυτό νέο του Θεού, είναι καλό, όλα είναι στην εξουσία μου, αλλά όλα δεν με συμφέρουνε, όλα δεν με οικοδομούνε, όλα δεν με αυξάνουνε. Αγαπητά μου αδέρφια να το προσέξουμε γιατί πολλές φορές το πνεύμα θέλει αλλά η σάρκα αδυναμεί αγαπητά μου αδέρφια. Να πούμε Κύριε θέλω και άμα δω ότι, ότι δεν κάνω κάτι ότι είναι καλό να πω Κύριε θέλω να το κάνω το καλό αλλά δεν μπορώ δεν έχω τη δύναμη και θα έρθει ο Κύριος και θα σε βοηθήσει. Θα στείλει το πνεύμα του το Άγιο και θα μα τραβήξει, θα μα βγάλει από το λάκκο. Θα καθαρίσει την καρδία μας, θα μα, θα μα τη γεμίσει με την παρουσία του, με το πνεύμα του τον Άγιο, με το λόγο του. Να μείνω, αγαπητά μου αδερφή. Όλα αυτά όμω πρέπει να δώσουμε εμεί το πράσινο φω. Πρέπει να δώσουμε εμεί το πράσινο φω στο Θεό να ενεργήσει, να πούμε: Κύριε, έλα, ενέργησε στη ζωή μου. Θέλω, θέλω να διορθωθώ, θέλω να κάνω το θέλημά σου, θέλω να αυξηθώ. Γιατί έτσι μόνο θα δούμε μια μέρα το πρόσωπο του Κύριου, αγαπητά μου αδέρφια. Και να ρωτιέμαι πολλές φορές σε μερικά αδέρφια που βλέπω δεν έχουν αυτή την αναζήτηση. Δεν θέλουν αυτή την άσκηση. Και σε μένα έχει τύχει. Άδικος να έρχομαι, άδικος να φεύγω. Άδικος να έρχομαι στον οίκο του Κυρίου, άδικος να φεύγω. Έτσι ένα πνευματικό ύπνο να δω, ξέρετε, πήγα στην εκκλησία. γιατί πήγες. Πήρες κάτι. Έλαβε, προσευχήθηκε, πληρώθηκε με το πνεύμα το Άγιο. Σε ο κύριο μετά από τον Άβρο με τον λόγο του από, το, από τον ε, εργάτη του. Έφυγε αυξημένο, έφυγε ανανεωμένο. Πολλέ φορέ ερχόμαστε, αγαπητά μου αδέρφια, ε, κουρασμένοι, ε, αδύνατοι στην εκκλησία και χολώντα. Και το έχουμε ζήσει πολλέ φορέ αυτό. Και όταν φεύγουμε, αγαπητά μου αδέρφια, φεύγουμε ανανεωμένοι, φεύγουμε αυξημένοι, φεύγουμε χαρούμενοι, φεύγουμε πλήρης του πνεύματος του Αγίου, αγαπητά μου αδέρφια, ε. Και πάμε μετά πάλι στα σπίτια μας και γίνεται πάλι μια φασαρία με τα παιδιά, με τη γυναίκα και λέμε πάλι πω πω έφυγε πάλι η ειρήνη του Χριστού. Έφυγε, πήγα στην εκκλησία, χάρηκα, πήρα τόσα καλά μηνύματα, γίνεται κάτι και πάλι εκεί φαίνεται, αγαπητά μου αδέρφια, η πνευματική μα ηλικία. Με το παραμικρό, άμα ακούσω κάτι, θα εκραγώ, έτσι, το εφαίστειο θα, 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 θα σκάσει ή θα το κρατήσουμε ήρεμο, αγαπητά μου αδέρφια. Άμα είσαι πλήρη πνεύματο Αγίου, θα είσαι ήρεμο. Άμα είσαι κοσμικό, θα αντιδρά, θα αντιμιλά, θα κάνει πολλά και διάφορα. Αλλά ξέρουμε πολύ καλά, αγαπητά μου αδέρφια, ό,τι και αν κάνουμε, όπως και αν αντιδράσουμε, το βρίσκουμε μετά παρακάτω. Γι' αυτό αγαπητά μου αδέρφια, να μιλάμε και να αντιδράμε έτσι όπως θέλει ο Κύριος. Να μιλάμε έτσι όπως θέλουμε να μας μιλάνε. Να αντιδράμε έτσι όπως θέλουμε να αντιδράμε. Να βλέπουμε έτσι όπως θέλουμε να, να μας βλέπουν. Γιατί όταν πράξουμε αυτό, τότε πιστεύω αγαπητά μου αδέρφια, πράττουμε το Λόγο του Θεού και πράττουμε και κουνιόμαστε και περπατάμε έτσι όπως θέλει ο Ιησούς Χριστός, αγαπητά μου αδερφιά. Και θα ήθελα να διαβάσω και κάτι άλλο που το λέει πολύ πιο έντονα πάνω σε αυτά τα πρώτα που διάβασα, αγαπητά μου αδέρφια, όταν θα έρθει αυτή η μέρα και θα βρεθούμε ενώπιον του Θεού Κοιτάξτε πώ το λέει πολύ πιο έντονα και με πολύ πιο πολύ δύναμη. Σελίδα 853 ε, κατά Ματθαίων Ευαγγέλιων είναι το ζήτα κεφάλαιο. Ε, 853 σελίδα από το 21 εδάφιο. Δεν θέλει έλθει εις την βασιλεία των ουρανών πάσον λέγω προς εμέ κύριε κύριε αλλά ο πράτων το θέλημα του πατρός μου του εν της ουρανής. Θα σταθούν πάρα πολύ λέει, εκείνη την ημέρα ενώπιον του Θεού και θα χτυπάνε την πόρτα και θα λένε ενώπιον του Θεού, άνοιξαν σε εμά και δεν θα του ανοίξει. Αλλά αυτό που θα πράττει το θέλημα του Θεού, σε αυτόν αν θα ανοιχτεί η πόρτα. Και θέλουν πει προ με εκείνη την ημέρα, κύριε, κύριε, δεν προφητεύσαμε εν το όνομα σου και εν το σου ε, ξεβάλλομεν δαιμόνια και εν το σου έκαναν ε, θαύματα πολλά. Και τότε θέλω ομολογήσει προς αυτούς ότι ποτέ δεν σας εγνώρισα, φύγετε από μου, εργαζόμενη την ανομία. Μη το αγαπητά μου, αδερφή. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε, για αυτή την ημέρα, για αυτή την ημέρα, τη λαμπρή. Να μην τα κάνουμε, αγαπητά μου, αδερφιά, να τα πω θάλασσα. Να μην πάει χαμένο τόσο πολύ, τόσο αγώνα, τόσα χρόνια, αγαπητά μου, αδερφιά. Ο κύριος να ανελάβει και το υπόλοιπο, να πάρω παραπάνω ώρα, αγαπητά μου, αδερφιά. Και να μας αξιώσει να δούμε μια μέρα το Άγιο Προσωπό Του και να εισέλθουμε, όχι μόνο να το δούμε, να μπούμε μέσα αγαπητά μου αδέρφια, μέσα να μπούμε στη Βασιλεία, την ουράνια αγαπητά μου αδέρφια, εκεί που μας περιμένει ο Κύριος και να, να κατοικήσουμε αιώνια μαζί Του. Αμήν.